Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στα Γιάννενα, στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, συνεχίζοντας τη μεγάλη μας πολιτική εξόρμηση στο λαό, τη μεγάλη προσπάθεια να φτάσει απ' άκρης άκρη σ' όλη την Ελλάδα, σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε εργαζόμενη, νέο, νέα, το κάλεσμα ισχυροποίησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτή την περίοδο το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων δέχεται τεράστιο αριθμό περιστατικών σαν αποτέλεσμα και της μετατροπής της υγείας σε σύστημα μιας νόσου την περίοδο της πανδημίας. Όλα αυτά τα περιστατικά τα δέχεται με 600 κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού. 450 εργαζόμενοι είναι συμβασιούχοι, σε διαρκή ομοιρία, σε διαρκή ανακύκλωση. 150 συμβασιούχοι σε καθαριότητα, σύτηση και φύλαξη βρίσκονται υπό απόλυση από το Δεκέμβρη του 2021 για να ξαναμπεί εργολάβος και με τον αγώνα τους και μόνο έχουν καταφέρει να μείνουν στη δουλειά τους ως το Σεπτέμβριο. Το προσωπικό έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αντίστοιχα, στο ιστορικό νοσοκομείο της πόλης, το Χατζικώστα, η υποστελέχωση συνδυάζεται με τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας του προσωπικού, το οποίο διαρκώς συνταξιοδοτείται χωρίς αντικατάσταση. Από αυτά τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας μεταφέρονται καθημερινά γιατροί ως περιοδεύοντες για να εφημερεύουν και σε άλλα νοσοκομεία της Ηπείρου και στην Κέρκυρα, τα οποία εμφανίζουν πάλι και εκείνα εικόνα πλήρους διάλυσης. Απ' την άλλη, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ξεφυτρώνουν κάθε μέρα. Οι όποιες νέες υποδομές γίνονται υπό τη χορηγία διαφόρων φιλεύσπλαχνων εφοπλιστών δεν σημαίνουν νέο προσωπικό, αλλά αντίθετα φιλέτα για να προχωρήσουν οι business στην υγεία. Και είναι τόσο αδίσταχτοι που κάνουν τρελές business ακόμα και με τον παιδικό καρκίνο και άλλους τομείς. Αλλά την ίδια ώρα δεν μπορούν να εξασφαλίσουν λίγους νοσηλευτές για να επαναλειτουργήσουν οι 6 από τις 9 αίθουσες χειρουργείου στο Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων, ούτε καν να φτιάξουν μια κλίνη μεθ παιδών. Για να σώσει ο λαός το λαό με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό.